Το Δημοκρατικό Κόμμα αναγνωρίζει το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί λόγω των δύσκολων συνθήκων που δημιουργούνται από τις ψηλές θερμοκρασίες και την κλιματική αλλαγή. Η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθήκων εντός των σχολικών αιθουσών πρέπει να αποτελεί για όλους μας ύψιστη προτεραιότητα. Το κράτος οφείλει να υλοποιήσει το συντομότερο δυνατό τη βελτίωση της θερμικής άνεσης εντός του σχολικού περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας τις ενδεδειγμένες λύσεις. Ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για σταδιακή εφαρμογή ενός ρεαλιστικού προγράμματος για κλιματισμό στα σχολεία. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο το κράτος να αξιολογήσει όλα τα δεδομένα και να λάβει υπόψη τις απόψεις και τις εισηγήσεις τόσο των ακαδημαϊκών όσο και του ΕΤΕΚ, ώστε να εφαρμόσει τις καταλληλότερες συνθήκες που θα ευνοούν τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης εντός των σχολικών μονάδων. Σήμερα στην Επιτροπή Παιδείας τέθηκε επίσης ακόμα ένα θέμα, το οποίο αφορά γενικά το θεσμό του σχολικού βοηθού. Αυτός ο θεσμός είναι αναγκαίος, είναι απαραίτητος, γιατί εξυπηρετεί μια μεγάλη μερίδα από ανάγκες παιδιών με ειδικά θέματα. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει όλοι μαζί να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται με συζήτηση ευρύτερη για επαναξιολόγηση αυτού του θεσμού, έτσι που να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να βρίσκεται κοντά ο θεσμός σε αυτές τις οικογένειες, σε αυτά τα παιδιά και να υπάρχει η πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών τους, τόσο των μαθησιακών όσο των κοινωνικών και άλλων αναγκών που έχουν αυτά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα τονίζουμε ακριβώς αυτή την ανάγκη, η οποία πρέπει να γίνει άμεσα. Έχουμε διαπιστώσει μέσα από τη συζήτηση ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα τόσο αναγκών σε σχολικούς βοηθούς όσο και στις διαδικασίες. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην εξέβρεση σχολικών βοηθών, αλλά και να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες και να απαντηθούν οι αιτήσεις στους ενδιαφερόμενους. Η πολύπλοκη διαδικασία που υπάρχει σήμερα δημιουργεί πολλές καθυστερήσεις, γι' αυτό είναι απαραίτητο και εδώ να σταθούμε και να βρούμε τη λύση. Εμείς, όπως έχω επαναλάβει, θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί πέραν από τις ανάγκες των ίδιων των παιδιών που είναι το πρώτιστο, θα πρέπει να δούμε και τα προβλήματα που δημιουργούνται σε αυτές τις οικογένειες, στους γονείς, οι οποίοι καθημερινά διεξάγουν το δικό τους αγώνα για επιβίωση, αλλά και για να βρίσκονται και να δημιουργούν συνθήκες καλύτερες